Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Στην εκπομπή «Πάνω απ' όλα η υγεία μου» θα συζητήσουμε σήμερα για τις παθήσεις του παχαίου σεντέρου αλλά και του προκτού. Κοντά μας είναι ο κύριος Μάνος Πραματευτάκης, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εξειδικευμένος στην χειρουργική του παχαίους εντέρου και του προκτού, καθώς επίσης και συνεργάτης του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Είναι μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Γεια σας, κύριε Πραματευτάκη. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθαμε στον χώρο σας, λοιπόν, στο γραφείο σας, εδώ στο Ιατρικό Διαβαλκανικό, για να συζητήσουμε για θέματα τα οποία είναι πολύ συχνά και πιστεύω, θα μας πείτε κι εσείς βέβαια, πως απασχολούν αρκετό κόσμο στην καθημερινότητά του. Είστε εξειδικευμένος και στο παχέντερο και στις παθήσεις του προκτού και σε άλλα νοσήματα που σχετίζονται με το έντερο. Έχετε κάνει πολλές εξειδικεύσεις από ό,τι έχω δει. Ήσασταν πολύ καιρό Γερμανία και Λονδίνο. Έχετε κάνει εξειδίκευση σε όλα αυτά για πολλά χρόνια και τώρα έχετε έρθει εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, στο Ιατρικό Διαβαλκανικό. Χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί θα μιλήσουμε και για τεχνικές τις οποίες πρώτη φορά εφαρμόσατε εδώ στη Διαβαλκανικό και πραγματικά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν, θα αρχίσουμε, λέω, να αρχίσουμε με τις παθήσεις του προκτού. Και να πούμε ποιες είναι οι συχνότερες παθήσεις του προκτού, κύριε Πραματευτάκη. Γενικά να σας πω ότι καταρχήν οι παθήσεις του προκτού είναι πάρα πολύ συχνές και στην Ελλάδα πλέον, και αυτό γιατί σχετίζεται, είναι ένα θέμα που σχετίζεται στενά με την διατροφή μας και με τον τρόπο που ζούμε, το lifestyle, το μοντέρνο lifestyle όπως λέμε. Ευτυχώς πλέον και ο νεοέλληνας δεν το βλέπει σαν ταμπού. Δεν έχει πρόβλημα να συζητήσει για αυτό το θέμα και να πλησιάσει τον γιατρό του για να αναφέρει τα συμπτώματά του και να διερευνηθεί. Και αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Οι συχνότερες παθήσεις, λοιπόν, αφού με ρωτάτε, είναι γνωστό ότι είναι οι αιμορροίδες. Οι αιμορροίδες είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ συχνό σε όλον τον δυτικό κόσμο. Αλλά βέβαια να πούμε ότι οι αιμορροίδες είναι κάτι το οποίο έχουμε όλοι μας. Δεν είναι πάθηση αυτή καθ' αυτή. Η αιμορροιδοπάθεια είναι η πάθηση. Οι αιμορροίδες είναι κάποια μικρά μαξιλαράκια στην άκρη του προκτού, τα οποία συμμετέχουν στο μηχανισμό εγκράτειας, όπως λέμε. Δηλαδή βοηθάνε το έντερό μας να συγκρατεί τα κόπρανα στη θέση τους. Όταν όμως οι αιμορροίδες αρχίζουν και προκαλούν συμπτώματα, τότε μιλάμε για τη λεγόμενη αιμορροιδοπάθεια, δηλαδή τις παθήσεις των αιμορροίδων. Αυτό είναι αρκετά συχνό. Τα συμπτώματα που βλέπουν συνήθως οι ασθενείς. Ποια είναι τα συμπτώματα αυτά των ασθενών για να γίνει πάθηση? Ακριβώς. Αυτό που βλέπουν και παραπονιούνται οι περισσότεροι ασθενείς είναι καταρχήν η αιμορραγία. Ναι. Το οποίο ανησυχεί για τους περισσότερους. Ναι, ναι, ναι. Και ο λεγόμενος χνησμός, δηλαδή η φαγούρα του προκτού. Η φαγούρα οφείλεται στο γεγονός ότι κάποια υγρά που παράγονται από τις αιμορροίδες ερεθίζουν το δέρμα γύρω από τον προκτό. Βέβαια, οι περισσότεροι ασθενείς, όταν βλέπουν το αίμα, ανησυχούν. Είναι και λογικό, φοβούνται, γιατί πάντα στο μυαλό καθενός μας το αίμα από το έντερο θυμίζει επιθετικές ασθένειες. Αλλά το καλό είναι ότι είναι πολύ συχνότερο το φαινόμενο να είναι κάποια καλοήθης πάθηση όπως οι αιμορροίδες και όχι κάποιος καρκίνος ή κάποιος όγκος. Οι περισσότεροι λοιπόν πλησιάζουν σε εμάς με αιμορροίδες, έρχονται λόγω αιμορραγίας ή λόγω ενόχλησης στον προκτό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μία τέτοια πάθηση είναι η αιμορροειδοπάθεια. Μάλιστα. Άλλες παθήσεις έτσι πολύ συχνές που εμφανίζονται. Πολύ συχνά ακούμε για τη ραγάδα του δακτυλίου, ναι. Η οποία ουσιαστικά είναι ένας τραυματισμός του προκτού λόγω κάποιων δύσκολων κενώσεων. Ναι. Πολλοί άνθρωποι μπλέκουν τις αιμορροίδες με τη ραγάδα και νομίζουν το ίδιο πράγμα. Δεν έχουν καμία σχέση σαν πάθηση μία με την άλλη. Και η θεραπεία τους είναι επίσης τελείως διαφορετική. Γιατί πολλοί ασθενείς μου έρχονται και έχουν μία ραγάδα για την οποία παίρνουν τοπικές θεραπείες με αλυφές, π.χ. για αιμορροίδες, οι οποίοι βέβαια δεν κάνουν τίποτα, όχι μόνο δεν κάνουν τίποτα, αλλά μερικές φορές επιδεινώνουν και τα συμπτώματα.